Λοιπόν, πάμε να βρούμε τους κυρίους για να τα σχολιάσουμε όλα. Να πούμε ότι έχουμε βεβαίως και την Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες. Ο Πρωθυπουργός θα βρίσκεται εκεί, βεβαίως με επίκεντρο τα τεκτενόμενα στη Μέση Ανατολή. Θα μας τα πει αναλυτικά. Εδώ έχουμε και τον αγαπητό μου τον κύριο Κουτσομίτη και τον αγαπητό μου τον Βασίλη Τοσφίνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε και οι δύο εδώ. Καλημέρα. Λοιπόν, έχουμε να πούμε πολλά. Επειδή το είπαμε τώρα, ας πιάσουμε το νήμα από εκεί. Να ξεκινήσω με τον Γιάννη Κουτσομίτη. Να μας πεις λίγο τι γίνεται. Η Ευρώπη, έχουμε πει ότι έχει σταθεί αρχικά τουλάχιστον αμήχανη σε όλη αυτή την συνθήκη. Τι πρέπει να αναμένουμε τώρα από τις συνόδους, θα γίνουν κι άλλα. Βλέπουμε τις διπλωματικές κινήσεις, βλέπουμε τον Μακρόν να πηγαίνει. Είδαμε και τον Έλληνα Πρωθυπουργό βεβαίως να μεταβαίνει στην περιοχή. Θα ήθελα έτσι να σε ακούσω. Υπάρχουν τριών ειδών ανησυχίες αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Η πρώτη είναι να μην εξαπλωθεί η σύγκρουση πέρα από τη Γάζα. Το ενδεχόμενο να υπάρξει επίθεση στα βόρεια του Ισραήλ από τη Χεσμπολάχ είναι ουσιαστικό και πραγματικό, αλλά αυτό που φοβούνται όλοι είναι αν επέμβει το Ιράν. Εκεί θα είναι μια πάρα πολύ σοβαρή σύγκρουση. Θα παρέμβει σίγουρα οι Ηνωμένες Πολιτείες, ίσως και άλλες δυνάμεις, και αυτό θέλουν όλοι να το αποφύγουν. Διότι αυτό θα προκαλέσει αλυσιδωτές αντιδράσεις σε γεωπολιτικό επίπεδο. Το δεύτερο είναι ο κίνδυνος εξάπλωσης ενός μεταναστευτικού κύματος από τη Μέση Ανατολή. Μια σύγκρουση μέσα στη Γάζα που θα προκαλέσει μεγάλες ανθρώπινες απώλειες, θα προκαλέσει σίγουρα και μια αύξηση των μεταναστευτικών ροών. Και το τρίτο είναι η εσωτερική αντίδραση στις ευρωπαϊκές κοινωνίες από τις συνεχείς ειδήσεις που θα βλέπουμε με τα θύματα ανάμεσα στους αθώους. Αυτό πόσο μπορούν να το αντέξουν οι πολιτικές ηγεσίες στο ζήτημα της στήριξης αυτής της καμπάνιας, αυτής της στρατιωτικής επιχείρησης του Ισραήλ κατά της τρομοκρατίας της Χαμάς. Παράλληλα όμως, θα έχουμε απώλεια ανθρωπίνων ζώων, το οποίο πολιτικά θα είναι δυσβάστακτο για πολλές κυβερνήσεις. Mm-hmm. Βασίλης Φίνας, τι λέτε και στο βήμα Τελετζάρ που το αναλύετε το θέμα διεξοδικά. Αναλύουμε το ζήτημα προφανώς. Οι εικόνες που μεταδίδουμε από την Γάζα είναι πραγματικά αδιανόητες και σοκάρουν ακόμη και εμάς. Που πραγματικά κάποια στιγμή μέσα σε αυτή τη δουλειά, όταν βλέπεις εικόνες από τον πόλεμο στην Ουκρανία, έρχεται μετά η σύγκρουση στην λωρίδα της Γάζας, να το πω απλά, κάποια στιγμή απλά κοιτάζεις εικόνες. Όμως δεν μπορείς παρά να συγκλονιστείς για άλλη μία φορά. Mm-hmm. Όσο και αν αυτό μοιάζει τετριμένο, όσο και αν αυτό μοιάζει γραφικό πολλές φορές. Πρέπει να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση της Ευρώπης και θα ήθελα να συμπληρώσω ότι πάντα έχει ένα ελληνικό ενδιαφέρον, ειδικότερο για μας, η στάση της Τουρκίας. Και βλέπουμε εδώ τον κύριο Ερντογάν τις τελευταίες ώρες να έχει έτσι μια στάση περίεργη, πάλι συγκρουσιακή, όχι μόνο προς το Ισραήλ, αλλά συνολικά προς την Δύση, και το κάνει αυτό μία νομίζω ημέρα αφότου έχει στείλει στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση το πρωτόκολλο υπογεγραμμένο για την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Άρα λοιπόν μάλλον μία ζέστη, μία κρύο από τον κύριο Ερντογάν, ακριβώς μία προσφυλή συνήθεια για την τουρκική εξωτερική πολιτική, και λέω ότι έχει ένα ειδικό ενδιαφέρον για εμάς η στάση της Τουρκίας, διότι η Τουρκία συνδέεται με το μεταναστευτικό. Πολλές φορές έχουμε αναφερθεί σε αυτή την συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τουρκίας. Γίνεται και μια προσπάθεια συνεννόησης της Ελλάδος με την Τουρκία αυτή την περίοδο, σε ένα διμερές επίπεδο, προκειμένου να διευθετηθεί κάπως το ζήτημα. Οπότε υπάρχει και ένας κίνδυνος μεταναστευτικού. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Ναι, αλλά νομίζω ότι η χερσαία επιχείρηση δεν μπορεί να αποφευθεί, διότι θα είναι και ένα πρόβλημα πολιτικό για τον κύριο Νετανιάχου, όταν έχεις προαναγγείλει ότι θα το κάνεις, όταν έχεις οργανώσει τη στρατιωτική σου μηχανή πια και την έχεις παρατάξει ούτως ώστε να κάνει αυτή τη χερσαία επέμβαση, δεν μπορείς να κάνεις πίσω τώρα. Ναι, γιατί δεν μπορεί να φανταστούμε ότι η Χαμάς θα έλεγε παραδίδομαι και σας γυρίζω πίσω όλους τους ομήρους. Ναι. Παρακαλώ. Να προσθέσω επίσης ότι άφησε να εννοηθεί ο Ερντογάν και άνθρωποι κοντά στο περιβάλλον του Ερντογάν ότι μπορεί να υπάρξει στρατιωτική επέμβαση της Τουρκίας στη Γάζα. Αυτό είναι ένας καινούριος παράγοντας που πρέπει να τον λάβουμε σοβαρά υπόψη. Έχει απειλήσει στο παρελθόν πάρα πολλούς ο κύριος Ερντογάν χωρίς να έχει υλοποιήσει τις απειλές, αλλά είναι ένα καινούριο στοιχείο που πρώτη φορά ακούμε ότι μπορεί να υπάρξει και στρατιωτική επέμβαση της Τουρκίας στην περιοχή. Πάντως, πραγματικά οι σχέσεις μεταξύ Ισραήλ-Τουρκίας έχουν περάσει τα πάνδυνα. Πάντως, ήταν αναμενόμενη αυτή η στάση τώρα του Ερντογάν. Να ξεκινήσω μέσα να γίνω. Ιστορικά
Το κόμμα του Ερντογάν και ο ίδιος ο Ερντογάν βρίσκεται δίπλα στη Χαμάς και μαζί με τη Χαμάς εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Να θυμίσω ότι το 2010 υπήρξε μια προσπάθεια μέσα από πλοιάρια τουρκικά και Ινστιτούτων και ΜΚΟ που βρίσκονταν κοντά στο κόμμα του Ερντογάν να σπάσουν τον αποκλεισμό της Γάζας, με τότε υπήρχαν και θύματα με επέμβαση κομάντος Ισραηλινών πάνω στα πλοία. Αυτό δεν έχει ξεχαστεί και όλα αυτά τα χρόνια ο Ερντογάν ο ίδιος και οι οργανώσεις του στηρίζουν τη Χαμάς με πάρα πολλούς τρόπους. Και οικονομικά και ηθικά και διπλωματικά. Μάθαμε πρόσφατα ότι την ημέρα που έγινε η εισβολή της Χαμάς στο Ισραήλ, ηγετικά στελέχη της Χαμάς ήταν στην Τουρκία και μάλιστα τους δόθηκε παράκληση ή οδηγία να αποχωρήσουν για να μην μπλέξουν πολύ χειρότερα την Τουρκία. Άρα οι δεσμοί ιδεολογικοί και θρησκευτικοί του Ερντογάν και του κόμματός του με τη Χαμάς είναι πάρα πολύ δυνατοί. Λοιπόν, τι λες και εσύ, Βασίλης Φίλος? Προφανώς δεν μπορώ να μην συμφωνήσω ότι πράγματι είναι πάρα πολύ στενοί οι δεσμοί. Όμως κάθε φορά είναι και ο τρόπος που εκφράζεσαι, ο τρόπος που επικοινωνείς αυτούς τους δεσμούς που έχεις. Και όταν βγαίνεις και λες ότι η Χαμάς δεν είναι μια τρομοκρατική οργάνωση, αλλά είναι ένα απελευθερωτικό κίνημα, εδώ πια δεν έχουμε να συμπληρώσουμε κάτι άλλο. Mm-hmm. Καταλαβαίνουμε ότι παίρνει θέση, παίρνει μια ξεκάθαρη θέση. Γενικώς ο κύριος Ερντογάν τα τελευταία χρόνια έχει επιλέξει να είναι, ας πούμε, ο προστάτης αυτού του μουσουλμανικού κόσμου και θέλει να παίξει έναν ηγετικό ρόλο εκεί. Από την άλλη, όμως, δεν πρέπει να ξεχνάει και τις γέφυρες που θα πρέπει να έχει με την Δύση και τους διάβλους επικοινωνίας που θα πρέπει να έχει με την Δύση. Προσπαθεί πάντα να ισορροπήσει ανάμεσα στα δύο. Έτσι, και τις Ηνωμένες Πολιτείες και βεβαίως είναι και τα εξοπλιστικά στη μέση, είναι τα F-16, μην τα ξεχνάμε αυτά. Ιστορίες που θα τις βρει μπροστά το κ. Ερντογάν. Mm-hmm. Να κάνουμε ένα σχόλιο και για Αντώνιο Γκουτέρες. Έγινε ένα τεράστιο θέμα, το οποίο το κουβεντιάσαμε και χθες φυσικά. Ζήτησε το Ισραήλ και την παραίτησή του ακόμη, λέγοντας ότι δικαιολόγησε ή, εν πάση περιπτώσει, έδωσε το οποιοδήποτε άλοθη στο μακελιό της 7ης Οκτωβρίου από τη Χαμάς. Ο ίδιος βγήκε χθες, δήλωσε ευρισμένος για τον τρόπο με τον οποίο έγινε η ερμηνεία της δηλώσης του, λέγοντας ότι έκανε το ακριβώς αντίθετο. Να κάνουμε ένα σχόλιο γι' αυτό, διότι έχει ενδιαφέρον. Δηλαδή, ο Αντώνιο Γκουτέρες, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, κυρίες και κύριοι, αυτό που είπε, ενδεχομένως το θυμάστε, είναι ότι δεν έγινε στο κενό αυτή η επίθεση της Χαμάς. Αυτή, το γεγονός ότι δηλαδή υπάρχει όλη αυτή η κατοχή στη Γάζα επί χρόνια τελείωτα, αυτή η αναφορά του ήταν που όργησε ουσιαστικά το Ισραήλ. Και ίδιος φυσικά είχε τη στήριξη και της Γερμανίας, πιο συγκρατημένη. Οι υπόλοιποι. Υπήρξαν και άνθρωποι, υπήρξαν μάλλον και χώρες οι οποίες είπαν ότι δεν ήταν σωστή η αναφορά του ούτως ή άλλως. Ο ίδιος πάντως ομνύει ότι σε καμία περίπτωση δεν δικαιολόγησε την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς. Πόση σημασία τελικά έχουν όλα αυτά, δηλαδή σε ένα ζήτημα που παίζουμε με τις δηλώσεις, που παίζουμε όμως στην πράξη και με την έμπρακτη στήριξη? Κοιτάξτε, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ είναι ένας πολύ σημαντικός θεσμός. Και πρέπει να είναι πολύ πιο προσεκτικός στις εκφράσεις του. Πού έκανε κατ' εμέ λάθος ο κύριος Γκουτέρες? Η Χαμάς είναι ένα τσιχαντιστικό κίνημα. Δεν επιθυμεί απλά να δημιουργηθεί ένα κράτος παλαιστινιακό και να έχουν μια πατρίδα οι Παλαιστίνοι. Θέλει να επικρατήσει ο Ισλαμισμός στη Μέση Ανατολή, να μην υπάρχει Ισραήλ, να μην υπάρχουν Εβραίοι στη Μέση Ανατολή, mm-hmm. και είναι υπέρ του τζιχαντισμού. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με τις πολιτικές που μπορεί να έχει κάνει καλές ή κακές το Ισραήλ στον περιορισμό των Παλαιστινίων στη Γάζα ή στη Δυτική Όχθη. Δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Μιλάμε για ένα τζιχαντιστικό τρομοκρατικό κίνημα και από την άλλη υπάρχουν οι Παλαιστίνοι, οι οποίοι πραγματικά αξίζουν και πρέπει να έχουν τη δική τους πατρίδα. Ο κύριος Γκουτέρες τα ανακάτεψε λίγο και δεν έπρεπε να το κάνει από το ρόλο που ο ίδιος έχει στα Ηνωμένα Έθνη. Λοιπόν, για να κάνουμε ένα τελευταίο σχόλιο, Βασίλη, για να κλείσουμε μια νότα και να πάμε στα εσωπολιτικά. Προσπάθησε νομίζω να ισορροπήσει με έναν τρόπο, μάλλον λίγο έτσι άγαρμπο και άτσαλο, ο κύριος Γκουτέρες. Θεωρεί ότι η θέση του εκεί ως Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ πρέπει αυτό να κάνει, να ισορροπεί δηλαδή ανάμεσα στις πλευρές. Αλλά όταν η κατάσταση είναι τόσο τεταμένη, ακόμη και μία φράση, ακόμη και μία λέξη που μπορεί να πεις παραπάνω, είναι παρεξηγήσιμη. Mm-hmm. Οπότε θα πρέπει να είναι όλοι προσεκτικοί. Βέβαια, να σε αυτά που λένε. Ας πούμε, η Ursula von der Leyen είχε κατηγορηθεί ιδιαίτερα από όταν είχε πάει στο Ισραήλ στην εμπόλεμη περιοχή. Δεν είχε κάνει κάποια αναφορά για την πλευρά της Γάζας, για την ανθρωπιστική κρίση κτλ. Λοιπόν, ελάτε εμείς για να προλάβουμε να αξιοποιήσουμε τα σχόλια των κυρίων, να δούμε τι γίνεται και πώς ερμηνεύεται και τα γεγονότα στο πολιτικό σκηνικό, το οποίο από εκεί
που είχε εξαφανιστεί ενδεχομένως ο ΣΥΡΙΖΑ για εβδομάδες. Που λέγαμε ότι θα μπει σε όλη αυτή τη διαδικασία εσωστρέφειας. Τους βλέπουν, μας έχουν κάνει όλους συμμέτοχους, ίσως και παραπάνω από ό,τι θα έπρεπε. Σε όλη αυτή τη διαδικασία πραγματικά σπαράσεται. Και δεν είναι τώρα ούτε και πολιτικά και δημοκρατικά ωραίο. Τώρα το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να βρίσκεται σε αυτή τη διαδικασία. Ό,τι εκτίριζα, το θέλω να το λέω αυτό καθημερινά. Ξεκινώ με σένα, Γιάννη Κουτσομίτη. Ναι, νομίζω ότι το πρόβλημα ξεκινάει επειδή έβαλαν την διαδικασία ανάδειξης νέου Προέδρου μπροστά από τις πολιτικές εξελίξεις μέσα στο κόμμα. Και υπάρχει και μια αίσθηση γενικότερα στην κοινωνία, όχι μόνο μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, ότι όταν εκλέγεται ένας Πρόεδρος από ένα ευρύ κροατήριο, από ψηφοφόρους ευρύτερα, έχει την, ας πούμε, απριόρητη δυνατότητα να αλλάξει τα πάντα. Αυτό δεν θα έπρεπε να συμβαίνει σε κανένα κόμμα. Τα κόμματα έχουν θεσμούς, έχουν όργανα. Θα έπρεπε να ξεκινήσουν τα πράγματα σταδιακά, μέσα από μια διαδικασία και μια ζύμωση εσωτερική, και όχι να ανακοινώνονται αλλαγές τόσο σημαντικές, συνταρακτικές στις ιδεολογικές και πολιτικές θέσεις των κομμάτων μέσα από δηλώσεις, σε συνεντεύξεις, σε συνέδρια ή σε ομιλίες. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο εγώ καταλαβαίνω από τη μία πλευρά όσους αντιδρούν, αλλά από την άλλη πραγματικά εγώ πιστεύω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ καλό θα είναι να κάνει και μια στροφή ιδεολογική κάποια στιγμή, να έρθει πιο κοντά, ας πούμε, στην ευρωπαϊκή αριστερά, να αφήσει λίγο αυτές τις περίεργες ριζοσπαστικές ιδέες που είχε στο παρελθόν, αλλά αυτό δεν πρέπει να γίνεται με έναν τρόπο που να προσβάλλει ανθρώπους που είναι εκεί πέρα 30 χρόνια και έχουν δώσει, ας πούμε, όλη τους τη ζωή στο να υπερασπιστούν κάποιες ιδέες. Αυτά πρέπει να γίνονται με μια εσωτερική ζύμωση και διαδικασίες. Ο κύριος Κασελάκης θεώρησε ότι επειδή εκλέχθηκε από δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους, έχει το δικαίωμα να τους σβήσει από τη μία μέρα στην άλλη. Και αυτό λέει συνέχεια, ότι εγώ λογοδοτώ στον κόσμο, ότι ο κόσμος με εξέλεξε και στην πράξη μας τον πιέσαμε και εμείς, και έχουμε και σε εσένα, Βασίλη Σφίνα. Μήπως τον πιέσαμε και εμείς, όλοι οι δημοσιογράφοι, όλο το σύστημα, οι πολιτικοί αντίπαλοι, ότι πρέπει να εκφράσεις πολιτικές θέσεις. Και εν πάση περιπτώσει, μάλλον δεν έχει έτσι και ένα απόλυτα ξεκαθαρισμένο σχήμα σε ό,τι αφορά όλες τις παραμέτρους και τους τομείς. Μήπως λοιπόν μέσα σε αυτή την πίεση ουσιαστικά είπε περισσότερα από αυτά που και ο ίδιος το σκεφτόταν δεύτερη φορά θα έπρεπε να πει. Τι λες, Γιάννη? Είχε μια αγωνία να αναδείξει την δική του εικόνα, τη δική του προσωπικότητα. Έβαλε, θα συμφωνήσω και με τον κύριο Φίλη, ότι έβαλε πολύ μπροστά την προσωπική του ιστορία παρά το τι θέλει να κάνει με το κόμμα. Και όλα αυτά θα έπρεπε να γίνουν σε ένα συντεταγμένο εσωτερικό τρόπο και όχι με δηλώσεις στις κάμερες. Νομίζω ότι το φαίνεστε έχει πάει πολύ πιο μπροστά από την ουσία της πολιτικής. Και νομίζω αυτό δεν είναι μόνο φαινόμενο και στο ΣΥΡΙΖΑ, είναι και σε άλλα κόμματα. Απλά οι υπόλοιποι, αν θέλετε, αρχηγοί των κομμάτων στη Νέα Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ είναι πιο συντεταγμένοι με βάση τις εσωτερικές τους διαδικασίες. Ο κύριος Κασελάκης θεώρησε ότι μπορεί να τα διαλύσει όλα. Και εδώ διαβλέπω και κάποιους λογαριασμούς που υπήρχαν από πριν ανθρώπων δίπλα του. Θα φωτογραφίσω τον κύριο Πολάκη, όπου προφανώς ήθελε να καρατομήσει κάποιους εσωκομματικούς του αντιπάλους με κάποιον τέτοιο τρόπο. Λοιπόν, Βασίλης Φίλη. Πάντως, για να απαντήσω στο αρχικό στο ερώτημα ότι τον πιέσαμε, δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω, όταν θέλεις να αναλάβεις την ηγεσία του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όταν θέλεις να κατέβεις στον πολιτικό στίβο, πολιτικό λόγο πρέπει να αρθρώσεις. Αν θέλαμε να δούμε reality, θα βάζαμε να δούμε reality. Δεν είναι... Βλέπουμε τώρα, θέλουμε, δεν θέλουμε. Ναι, τώρα βλέπουμε, θέλουμε, δεν θέλουμε. Πάντως έχουμε και τέτοια επιλογή. Όταν επιλέγεις να δεις την πολιτική ζωή του τόπου, πρέπει να πεις και πολιτικές θέσεις. Η αλήθεια είναι λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή βλέπουμε στο ΣΥΡΙΖΑ να εξελίσσεται το μεγάλο ξεκαθάρισμα. Γίνεται ένα ξεκαθάρισμα λογαριασμών από τους ανθρώπους που είχαν διαφωνίες έτσι κι αλλιώς και με την προηγούμενη ηγεσία και με τον κύριο Τσίπρα είχαν τις διαφωνίες τους. Και τώρα λοιπόν βλέπουμε να εξελίσσεται η διάσπαση. Η διάσπαση δεν είναι πρώτων πυλών, δεν είναι κάτι το οποίο έρχεται από το μέλλον. Συμβαίνει αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Τώρα είναι η διάσπαση και πολύ φοβάμαι μην οδηγηθεί ακόμα και σε διάλυση αυτό το πράγμα, διότι πραγματικά, ξέρεις, δεν απέχει πολύ το να πας σε γελιοποίηση, δεν απέχει πολύ αυτή η διαδικασία να εκφυλιστεί εντελώς. Και νομίζω ότι και οι πολίτες δεν έχουν και πολύ υπομονή αυτή τη στιγμή. Δώσαν μια δεύτερη ευκαιρία, η οποία δεν αξιοποιηθεί τώρα, πραγματικά θα είναι τεράστιο πρόβλημα. Ακριβώς. Πρέπει να δούμε πάντως, ξαναλέω, τον κύριο Κασελάκη να εκφράζεται πολιτικά. Δεν τον έχουμε δει μέχρι τώρα. Έχει κάνει μια ομιλία στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία ήταν και λίγο μπερδεμένη, τα μηνύματα ήταν λίγο θολά.
Εκείνη η ομιλία η οποία είχε πολιτικά χαρακτηριστικά ήταν στο ΣΕΒ. Εκεί καταλάβαμε κάποια πράγματα. Και εκεί κατάλαβαν και άλλοι, βέβαια, ενδεχομένως. Και κατάλαβαν περισσότερα. Και κάποια πράγματα περισσότερα για τον κύριο Κασελάκη και να δούμε τι θα κάνουν και όσοι φύγουν. Έχει ένα ενδιαφέρον, διότι από ό,τι φαίνεται υπάρχουν ζυμώσεις για τη δημιουργία ενός νέου κόμματος. Ένα κόμμα το οποίο το δεν απαραίτητα να είναι. Δηλαδή δεν λειτουργούν απαραίτητα όλοι με την έννοια μιας κυβερνώσεως αριστεράς. Αυτή τη στιγμή σου λέει πρέπει να υπάρχει αριστερός λόγος, ακόμη και αν αυτός είναι σε μια απολύτως μειοψηφική θέση. Τι λες, Γιάννη Τσόμπερ? Νομίζω θα ακούσουμε απόψε στο συνέδριο του Economist τον κύριο Κασελάκη σε ένα δεύτερο ημίχρονο. Για να τον δούμε και αν θα παραμείνει πιστός, αν θα εξηγήσει ή θα δώσει διευκρινήσεις, θα παραμείνει στο ίδιο σχήμα. Ακριβώς. Είδαμε και τη δημοσκόπηση χθες που δημοσιεύθηκε της GPO που έχει πολύ ενδιαφέρον. Μειώνεται η επιρροή του ΣΥΡΙΖΑ συνολικά στο εκλογικό σώμα. Από την άλλη όμως βλέπουμε ότι μέσα στο στενό πυρήνα του ΣΥΡΙΖΑ έχει μια επιρροή ο κύριος Κασελάκης. Οπότε οι διαφωνούντες θα πρέπει να ζυγίσουν πάρα πολύ με ποιον τρόπο ή θα αποχωρήσουν ή θα παραμείνουν. Πιστεύω και η συνεδρία στο μεσημέρι του εκτελεστικού γραφείου θα έχει κάποια ένδειξη, παρότι μόνο η κυρία Χτσιόγλου είναι από τους αντιφρονούντες μέσα στο εκτελεστικό γραφείο και το μεγάλο παιχνίδι πιστεύω θα γίνει στην Κεντρική Επιτροπή στις 11 και 12 Νοεμβρίου. Ούτως ή άλλως περιμέναμε τότε να γίνουν τα τέρατα. Δηλαδή ο κύριος Φίλης έλεγε θα πάω, θα θέσω θέμα ηγεσίας κτλ. Τώρα πια αποκτά ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Πάντως οφείλουμε να πούμε ότι στο τέλος όλοι με τον δικό τους τρόπο υπερασπίζονται το ΣΥΡΙΖΑ. Όλοι ΣΥΡΙΖΑ θέλουν να είναι. Αλλά ποιον ΣΥΡΙΖΑ, αυτό είναι το θέμα. Ναι, το θέμα είναι ποιον ΣΥΡΙΖΑ. Να σχολιάσω μόνο για τη δημοσκόπηση. Η δημοσκόπηση της εταιρείας GPO, η οποία παρουσιάστηκε χθες στο Star Channel. Να πούμε ότι η διαφορά μεταξύ πλέον του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ είναι πάρα πολύ μικρή. Τίποτε είναι, ήταν μια μονάδα. Αυτό που μας λένε οι δημοσκόπηση, το όριο του στατιστικού λάθους. Δεν αποκλείω, αν η κρίση αυτή στον ΣΥΡΙΖΑ βαθύνει, να υπάρξει και εναλλαγή στις θέσεις μεταξύ των δύο κομμάτων, δηλαδή το ΠΑΣΟΚ να περάσει στη δεύτερη θέση και ο ΣΥΡΙΖΑ να βρεθεί στην τρίτη θέση. Θα ήθελα να προλάβω κάποιους πανηγυρισμούς στελεχών της Χαριλάου Τρικούπη που θα πούνε ότι εμείς τελικά είμαστε στη δεύτερη θέση και τι ωραία που είμαστε, διότι αυτό δεν ισχύει. Δεν είναι ένας λόγος για να πανηγυρίζουν, είναι λόγος προβληματισμού, διότι θα βρεθούν εκεί επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ χάνει. Όχι επειδή εκείνοι κερδίζουν. Στο ΠΑΣΟΚ έχουν ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Δεν μπορούν να κεφαλαιοποιήσουν πραγματικά. Αυτό το έχουμε δει. Ακριβώς τις απώλειες που καταγράφει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και ένα άλλο στοιχείο προβληματισμού, αν θέλεις, από τη δημοσκόπηση είναι η πολύ μεγάλη διαφορά μεταξύ του συνόλου της αντιπολίτευσης με την κυβέρνηση. Από το δεύτερο κόμμα, νομίζω, είναι 23. Αυτό είναι η κατανομή δυνάμεων, πόσο μικρή είναι η κυβέρνηση στον χώρο. 23 ποσοστιαίες μονάδες. Δεν είναι καλό αυτό για την κυβέρνηση, διότι μπορεί να παρατηρηθούν φαινόμενα και αλαζονίας, τα οποία ο κύριος Μητσοτάκης έχει στείλει τα μηνύματά του και δημόσια από τις παρεμβάσεις του. Έχει τόσα πολλά που νομίζω ότι. Εκεί που πρέπει. Είναι μεγάλο πρόβλημα. Το πιο προβληματικό, νομίζω, όμως, είναι η μεταρρυθμιστική κόπωση που μπορεί να παρατηρηθεί στους υπουργούς, όταν δεν αισθάνεσαι δηλαδή ότι απειλείσαι. Να πεις ότι εντάξει, θα κάνω τα απολύτως απαραίτητα και μια κυβέρνηση δεν πρέπει να έχει ένα ρόλο διαχειριστικό. Δεν βγάλαμε διαχειριστή πολυκατοικίας, βγάλαμε κυβέρνηση που θέλουμε να κάνει τις μεταρρυθμίσεις και να εφαρμόσει το πρόγραμμα για το οποίο εκλέχθηκε. Δεν το λέω εγώ, οι πολίτες. Γι' αυτό τη βγάλαμε την κυβέρνηση. Πάντως, για να κάνω λίγο το δικηγόρο του διαβόλου. Αυτό, η αγαπημένο ρόλος. Το σκεπτικό του κυρίου Κασελάκη και των συνεργατών του είναι ότι αν απαλλαγούν από τα εισαγωγικά βαρύδια της αριστερής πτέρυγας, τότε θα μπορέσουν να απευθυνθούν σε ένα ευρύτερο ακροατήριο και τότε ίσως ο ανταγωνισμός με το ΠΑΣΟΚ να είναι πολύ πιο αμφίροπος από ότι τώρα που υπάρχει ο σπαραγμός μέσα στο ίδιο το κόμμα. Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε για να βγάλουμε συμπεράσματα ποιος θα επικρατήσει σε αυτό το ρινγκ, θα πρέπει να δούμε πόσα κιλά θα χάσει ο ένας από τους δύο παλαιστές που είναι αυτή τη στιγμή εκεί μέσα και αν θα βοηθήσει αυτό σε αυτή τη σύγκρουση. Και ποιος τελικά θα συγκρουστεί με το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο ΑΙΣΥΡΙΖΑ, ο ΜΕΤΑΣΥΡΙΖΑ? Έχουμε να δούμε πολλά ή ο ΑΡΟΑ, όπως το είπε ο κύριος Βίτσας, έδωσε και μια καινούργια ονομασία. Ναι. Ανανεωτική, ριζοσπαστική, οικολογική. Κάτι τέτοιο, αριστερά. Σωστά. Λοιπόν, θα μπορούσαμε να κουβεντιάσουμε για ώρες. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ο Γιάννης Κουτσομίδης, ο αρθρογράφος, ο αναλυτής, ο Βασίλης Φίνας, ο αρχισυντάκτης από το βήμα.gr. Ευχαριστώ ιδιαίτερα. Ελπίζω να σας ξαναδώ σύντομα και τους δύο. Ευχαριστώ λοιπόν, εμείς είχαμε χθες επίσης μια πάρα πολύ σημαντική